Σύντροφε Κώστα, για έναν άνθρωπο σαν και σένα, παρά τη φυσική ηλικία σου, δεν μπορεί να υποθεί ότι φεύγεις πλήρης σήμερον. Η ενεργή παρουσία σου στην καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή, μέχρι την τελευταία στιγμή, δικαιολογούμε να θεωρούμε το χαμό σου σαν κάτι απροσδόκητο. Με βαθιά θλίψη, σε αποχαιρετά η Κεντρική Επιτροπή, τα μέλη, οι φίλοι του κόμματος, ο λαϊκός κόσμος που τον αγάπησες πολύ. Σε αποχαιρετάμε ως το σπουδαίο κομμουνιστή καλλιτέχνη, τον αγαπημένο, τον πολύτιμο σύντροφό μας, στα μικρά και στα μεγάλα, στα εύκολα και στα δύσκολα, στις χαρές και τις πίκρες της ζωής και του αγώνα. Αποχαιρετάμε, μα δεν θα ξεχάσουμε εσένα, τον πρικισμένο ηθοποιό, σκηνοθέτη και μεταφραστή θεατρικών έργων. Όμως, εμείς οι κομμουνιστές και κομμουνίστριες δεν αισθανόμαστε σήμερα μόνο μεγάλη θλίψη. Μέσα από αυτήν αναβλύζει, μας συντροφεύει και ένα είδος χαράς, ικανοποίησης, περηφάνειας. Γιατί 7 παρακάτι δεκαετίες είχαμε την τύχη να είσαι ένας από μας, ένας μέσα στις εργατικές λαϊκές μάζες. Φωνάξαμε τα ίδια συνθήματα, παλέψαμε με τις ίδιες ιδέες, με τον ίδιο τρόπο τα λαϊκά βάσανα νιώσαμε και τις ανάγκες, είχαμε τα ίδια οράματα και ιδανικά. Τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε νέες μεγάλες στιγμές. Θα έρθουν νέοι μεγάλοι αγώνες, σημαντικά γεγονότα, πάντα με ανηφόρες, αλλά και κάποια στιγμή και περιστασιακές κατηφόρες. Τελικά όμως η ιστορική κίνηση θα είναι προωθητική. Τότε θα σκεφτούμε. Κρίμα που εσύ, Κώστα, λείπεις. Όπως πολλές φορές το έχουμε πει για τους κομμουνιστές, τις κομμουνίστριες που έφυγαν από τη ζωή. Θα λείπουν και κάποιοι άλλοι. Η μακροχρόνια προσφορά της γενεοψυχίας σου, της χαρισματικής προσωπικότητάς σου, με το διεισδυτικό στοχασμό και τη βαθιά συνείδηση της κοινωνικής αποστολής της τέχνης, σίγουρα δεν έληξε με τη μέρα του θανάτου σου. Η προσφορά σου θα συνεχίζει για πολλά χρόνια. Θα επηρεάζεις, θα πείθεις, θα προβληματίζεις, θα προκαλείς δημιουργικό διάλογο και αντίλογο με το ίδιο σου το έργο, ανάμεσα σε αυτούς που θα γεννηθούν αύριο και πολύ μετά. Το ταλέντα του Κώστα ξεχώρισε από την πρώτη του θεατρική εμφάνιση, μετά την αποφύτηση από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης του Κάρολ Κούν, στο έργο του Μπέρντοντ Μπρέχτ, «Ο κύκλος με την Κυμουλία». Συνεχίστηκε μέσα από τα έργα σπουδαίων συγγραφέων, καθώς κατόρθωσε να δαμάσει με καθαρό και γι' αυτό ουσιαστικά λαϊκό τρόπο θεατρικά κείμενα κλασικής και σύγχρονης δραματουργίας που απευθύνονται στα πιο μίσχια συναισθήματα και στις πιο υψηλές σκέψεις της ανθρωπότητας. Επέλεξε έργα προσεκτικά με κριτήριο να είναι κοινωνικά και ιστορικά χρήσιμα, όπως η παράσταση σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα «Το μεγάλο μας τσίρκο». Μακρύς είναι ο κατάλογος των ρόλων που εσάρκωσε σε έργα σπουδαίων συγγραφέων όπως ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Κάρλο Γκολντόνι, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ο Τένεσι Ουίλιαμς, έργα του Σοφοκλήτου Αριστοφάνη, στο θέατρο τέχνης και άλλους θεάσους. Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1956 στη σατυρική ταινία του Γρηγορίου «Η Αρπαγή της Περσεφόνης», σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη και έπειτα σε άλλες ταινίες, όπως «Τον μπλόκο» του Άδωνη Κύρου, «Η Φυγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο άνθρωπος με το χαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα, «Τον κοτσέρτο με τα πολυβόλα», που ήταν και η ευκαιρία να γνωριστεί με την Τζέννη Καρέζη, να φτιάξει μια όμορφη οικογένεια με τον γιο τους Κωνσταντίνο. Είναι βέβαιο ότι ο Κώστας Καζάκος επηρεάστηκε από τα βιώματα της οικογένειάς του, στα χρόνια της κατοχής, από την περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, από τον αγωνιστή πατέρα του, που του τον στέρισαν για πολλά χρόνια, καθώς λόγω της αιαμικής του δράσης διώχτηκε, εκτοπίστηκε στην Ικαρία, τον Αϊστράτη, τη Μακρόνισο. Όπως έλεγε ο Κώστας, αυτό ήταν το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. 13 ετών μαζί με τη μητέρα του, την 15χρονη αδελφή του και τα νήπια αδελφάκια του, κάλυψαν με τα πόδια την απόσταση από τον πύργο της Ηλίας μέχρι την Αθήνα για να ξεφύγουν από το κυνηγητό της ασφάλειας. Μικρό παλικαράκι, έπρεπε να συντηρήσει την οικογένειά του και να πηγαίνει και στο νυχτερινό σχολείο στο Παγκράτη. Εσύ, Κώστα, αγαπούσες τα βιβλία, το διάβασμα.
και παρότι ήσουν άριστος μαθητής και είχες υποτροφία για σπουδές στη φιλοσοφική σχολή, η ασφάλεια σου απαγόρευσε να δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις, γιατί δεν διέθετες πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Σου στέρισαν το όνειρο για να σε εμποδίσουν να γίνεις δάσκαλος και να μολύνεις, όπως έλεγαν, με τη σκέψη σου τα παιδιά. Μπορεί όμως κανείς να βάλει φραγμό στο χήμαρο. Αλλάζοντας πορεία με πείνα, στερήσεις και σκληρή δουλειά, τέλωσε στη σχολή κινηματογράφου Λυκούργου Σταύρακου, 1953-1956, και έπειτα τη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης του Κάρολου Κούν, 1954-1957. Σου στέρισαν το όνειρο. Όμως αυτό που κατάφεραν τελικά είναι να χαρίσουν σε όλους μας ένα μεγάλο δάσκαλο στην τέχνη, το θέατρο, τη ζωή. Όλα αυτά τα λίγα, τα τόσα σημαντικά που υπήρχαν και αναφέρθηκαν, δεν οδηγούσαν υποχρεωτικά, αναπότρεπτα, στην επιλογή να γίνει ο Κώστας αυτό που έγινε ως το τέλος του. Καθώς μάλιστα επέλεξε το δικό του βασικό αγωνιστικό μετερίζει της τέχνης και του πολιτισμού. Η πείρα άλλωστε έχει δείξει ότι δεν πήραν όλα τα παιδιά των αγωνιστικών οικογενειών τη σκυτάλη για να συνεχίσουν. Έχουμε και το αντίθετο. Παιδιά από οικογένειες συντηρητικές ως και αντιδραστικές παρέλαβαν τη δική τους σκυτάλη από τον συνάδελφό τους, τη συναδέλφισά τους, από τον κοινωνικό περίγυρο. Ο εργάτης και η εργάτρια, ο βιοπηλεστής αυτοαπασχολούμενος στα μικρομάγαζα, ο αγρότης στο χωράφι, στην ύπαιθρο γενικά, έχουν και κάποιες ευκαιρίες, βέβαια μέσα από πολλά εμπόδια, να καταλάβουν τι σημαίνει εκμετάλλευση και καταπίεση, τι σημαίνει καπιταλιστική ιδιοκτησία και αστική πολιτική εξουσία. Στον χώρο του πολιτισμού, τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες, πολυπλοκότητα. Είναι ένας χώρος, ας το πούμε έτσι, που ενώ στηρίζεται στη συλλογικότητα, τελικά αυτό που φαίνεται πιο πολύ και ξεχωρίζει είναι ο πρωταγωνιστής, η πρωταγωνίστρια και όχι πάντα, αυτό είναι το θέμα, σε αντιστοιχεία με το ταλέντο. Είναι ο χώρος που προβάλλει στον ύψιστο βαθμό το ρόλο της προσωπικότητας. Βεβαίως, η τέχνη, ο πολιτισμός, δεν γλίτωσε ούτε από διώξεις, ούτε από συλλήψεις, βασανιστήρια, εκτελέσεις, από τη γνωστή λογοκρισία και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων στο Μεσοπόλεμο, στα χρόνια της κατοχής, στις 33 μέρες του Δεκέμβρη του 1944, στα χρόνια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, στα χρόνια με τους νόμους 509 και 375, με την απαγόρευση της δράσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και μετά, στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας 1967-1974. Τότε στη δικτατορία κυνηγήθηκαν, συνελήφθησαν ο Κώστας Καζάκος και η Τζέννη Καρέζη εξαιτίας της παράστασης του Μεγάλου Τσίρκο, το 1973, αφού κάθε παράσταση μετατρέπονταν σε λαϊκή διαδήλωση. Αυτές τις μέρες στα κινητά μας έφτασε ένα έγγραφο με τίτλο «Απόρριτο» και ημερομηνία 20 Ιουνίου 1972, που υπέγραφε ο χουντικός αντιστράτηγος Θεοφάνης Μουρίκης, υπαρχηγός, με κοινοποίηση προς τη γνωστή ΓΔΕΑ του Χουντικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στο έγγραφο αυτό καταδίδονταν 52 ονόματα ηθοποιών, καλλιτεχνών, όλοι τους ήταν πλατιά γνωστοί. Σύμφωνα με το έγγραφο, είχαν υποβάλει υπόμνημα για να χορηγηθεί αμνηστία στους πολιτικούς κρατούμενους της Χούντας. Πρώτος, με αριθμό 1, ήταν ο Κώστας Καζάκος. Στη θέση 6, η Τζέννη Καρέζη. Εκτός λοιπόν από τα οικογενειακά εφόδια και τις υποκειμενικές δυνατότητες που ανέπτυξε ο Κώστας Καζάκος, πέρασε σε μια νέα φάση ορίμανσης όταν η αγωνιστικότητά του τον οδήγησε στη συνάντηση με το ΚΚΕ, με τους αγώνες και την ιδεολογία του, την ιστορική επικαιρότητα και αναγκαιότητα περάσματος από τον καπιταλισμό στο σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Έτσι, ο Κώστας πιο αποφασιστικά διάλεγε συνεχώς να περνάει σε νέα καλλιτεχνικά και αγωνιστικά επίπεδα για να βοηθά το λαό, να αξιοποιεί ο λαός το ηθικό πλεονέκτημα που διαθέτει και, όπως έλεγε ο ίδιος,
για να αποκεφαλίσουμε το ανθρωπόμορφο τέρας που μας καταστρέφει τη ζωή. Αγαπημένε σύντροφε Κώστα, υπηρέτησες με πίστη και πάθος την προοδευτική δραματική τέχνη, με πυρήνα τη βαθιά εκτίμηση για τη διαπαιδαγωγική της δύναμη. Με την άποψή σου ότι το θέατρο παρέχει παιδεία και είναι η πιο λαϊκή, επίκαιρη, άμεσα κατανοητή και ζωντανή τέχνη. Με την πεποίθησή σου ότι το θέατρο, έτσι έλεγες, σίγουρα δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, μπορεί όμως να αλλάζει τους ανθρώπους. Γι' αυτό η επιλογή των έργων σου ως θεσάρχης και σκηνοθέτης δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σε θυμόμαστε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ το 1981, όταν σκηνοθέτησες στη λογική του θεατρικού είδους ντοκουμέντο μια παράσταση για την απεργία των εργατών στο εργοστάσιο Κλωστοϊφαντουργίας Μπαρκό. Οι εργάτες έρχονται αντιμέτωποι στο έργο με τα αφεντικά, αλλά και το πολιτικό προσωπικό τους, τους υπουργούς, τους εκπροσώπους της τότε ΕΟΚ, σε μια παράσταση κατά τα πρότυπα των παραστάσεων που ανέβαζαν οι σοβιετικοί εργάτες για να μιλήσουν για τη ζωή και τους αγώνες τους. Μαζί με ένα διαλεκτό θίασο το 2010, λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης, προσπάθησες να διασώσεις στη σκηνή το σωτήριο έργο του Μπρέχτ, το σωτήριο λόγο του Μπρέχτ, στο έργο «Ο αφέτης Πούντιλα και ο δόλος του Ματί». Ο αφέτης Πούντιλα αποκάλυπτε όλες τις μικρές και μεγάλες αλήθειες του ανθρωποφάγου θεριού της πλουτοκρατίας. Λίγο αργότερα, το 2014, σε μια περίοδο που φασιστικά, ναζιστικά κόμματα έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στην Ευρώπη και την Ελλάδα, διάλεξες να ανεβάσεις την παράσταση «Ανάκριση» του Πέτερ Βάις. Όχι απλά, όχι μόνο για να κρατήσεις ζεστή τη μνήμη των ναζιστικών εγκλημάτων, αλλά κυρίως για να υπογραμμίσεις ότι το σύστημα που γέννησε το τέρας του φασισμού εξακολουθεί να ορίζει τις ζωές μας. Ότι η μηχανή εξόντωσης των ανθρώπων συνεχίζει να λειτουργεί και με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα πιο αποτελεσματικά, όπως έλεγες ακριβώς, καλώντας τα εκατομμύρια των ανθρώπων να πάψουν να παρακολουθούν βουβά παθητικά τη σημερινή αργή και αδήλωτη εξόντωσή τους. Μα και στις εξέδρες των διαδηλώσεων έφερες την τέχνη σου. Εχθροί και φίλοι ακόμα δεν μπορούν να ξεχάσουν το Δικαστήριο των Λαών στο Σύνταγμα με σένα πρωταγωνιστή και προεδό του. Στις μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στα εγκλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη Γιουγκοσλαβία το 1999 και όταν ο Μπιλ Κλίντον επρόκειτο να πραγματοποιήσει η επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Πέρσι γύρισες τη μουσικοθεατρική παράσταση «Πώς να σωπάσουν» και φέτος συμμετείχες στην προετοιμασία της παράστασης του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά «Ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου», στην οποία τελικά δεν κατάφερες να παίξεις. Το θέατρο Τζένι Καρέζη ήταν χώρος συναντήσεων μεγάλων καλλιτεχνών. Άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύματος αντάλλασαν σκέψεις στις πρεμιέρες των παραστάσεων που κάθε φορά αποτελούσαν σπουδαία πολιτιστικά γεγονότα και μετά από πολύ ωραίες πρόβες και τις θεατρικές παραστάσεις. Σε αυτό τον φιλόξενο χώρο πραγματοποιήθηκαν πολλές φορές σημαντικές συναντήσεις του εργατικού κινήματος, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Τώρα, επιτρέψατε μου να αναφερθώ σε κάποιες στιγμές από τις στιγμές συνάντησης με τον Κώστα, μακριά από τη δημοσιότητα και τις κάμερες, τις ζήσαμε σε ένα δωμάτιο ή σε ένα γραφείο. Αυτές οι στιγμές αποδεικνύουν ότι ο Κώστας τη σχέση του με το κόμμα δεν την ένιωθε ως σχέση εξωτερική, παράλληλη με τις προσωπικές, οικογενειακές, καλλιτεχνικές ανάγκες, μια σχέση που του έβαζε διλήμματα πώς όλα αυτά να συντεριαστούν και πώς μπορούν να συναντηθούν. Η κομμουνιστική του ταυτότητα είχε γίνει τρόπος και στάση ζωής. Σχέση βαθύτατα εσωτερική. Πρώτη στιγμή. Λίγο μετά το 13ο συνέδριο, καθώς η καταιγίδα της αντεπανάστασης της βαθιάς κρίσης του κόμματος ήταν στο αποκορύφωμα, καθώς δυνάμαινε η αντικομμουνιστική, αντισοσιαλιστική επίθεση, ο Χαρίλαος Φλωράκης ένα πρωί μου είπε ότι του τηλεφώνησε ο Κώστας, ήθελε να τον επισκεφτεί μαζί με την Τζένι Καρέζη. Μου πρότεινε να πάω κι εγώ στη συνάντηση, να δούμε τι θέλει ο Κώστας, τι σκέφτεται.
Εκείνη την ημέρα και οι δυο μας τους περιμέναμε με αγωνία. Μπήκε ο Κώστας στο σπίτι. Αγκάλιασε σφιχτά το Χαρίλο, με χαιρέτησε και εμένα θερμά. Μα στη συνέχεια όρθιος, δεν έκατσε την πρώτη στιγμή, έβγαλε ένα παράπονο, μάλλον, και με λίγο θυμό. Απευθύνθηκε αμέσως πριν απ' όλα στο Χαρίλο, λέγοντας: «Εσείς καλείτε τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες να σταθούν στο πλευρό του κόμματος. Καλείτε ακόμα και να συμπαρασταθούν και εκείνοι που δεν υπήρξαν κομμουνιστές, αλλά σέβονταν, αναγνωρίζονταν το ρόλο του κόμματος. Εμένα δεν μου κάνετε ούτε ένα τηλεφώνημα. Δεν με χρειάζεστε». Ο Χαρίλος, θυμάμαι καλά, του εξήγησε ότι σε τέτοιες στιγμές δεν είναι πάντα πρακτικό να παίρνεις τηλέφωνο και να ρωτάς: «Εσύ με ποια πλευρά είσαι?». Ο Κώστας πάλι αντάριασε: «Τι να με ρωτήσετε? Δεν ξέρετε ότι εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι πουθενά αλλού εκτός από εδώ, με το ΚΚΕ». Δίπλα του η Τζέννη συμφωνούσε με το παράπονο του Κώστα. Ύστερα από λίγο ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα, ησύχασε ο Κώστας και τότε μαζί με την Τζέννη πήραν το λόγο σαν χήμαρος. Μας ενημέρωσαν ότι εν μέσω καταιγίδας της λεγόμενης Περεστρόικα, ο Δικός, οδηγώντας δηλαδή το αυτοκίνητό τους οι ίδιοι, έφτασαν στη Μόσχα. Γιατί δεν ήθελαν να χάσουν άλλο χρόνο. Ήθελαν να γνωρίσουν άμεσα τους ανθρώπους, τους συντελεστές του θεάτρου Βακτάνγκοφ, που ιδρύθηκε από τον πρωτοπόρο σκηνοθέτη Ευγένιο Βακτάνγκοφ 3 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση το 1921. Μίλησαν με ενθουσιασμό για το σοσιαλιστικό θέατρο, τον δρόμο που είχε διανύσει στην πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αυτός ήταν ο Κώστας. Δεύτερη στιγμή. Λίγα χρόνια αργότερα ο Κώστας ζήτησε συνάντηση. Όπως είπε στο τηλέφωνο, ήθελε να ακούσει κάποιες γνώμες σε ζητήματα που τον απασχολούσαν προσωπικά. Με το τσιγκέλι κυριολεκτικά έβγαλε ύστερα από ερωτήσεις τις τεράστιες δυσκολίες που συναντούσε στο έργο του, στις υψηλές του φιλοδοξίες, προβλήματα οικονομικά, παράπλευρες απώλειες, χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, σε μια περίοδο που μάλιστα άρχισε να αυξάνονται οι ευθύνες του στην οικογένεια. Εννοείται ότι δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Τι τον βασάνιζε? Εκείνο που τον βασάνιζε ήταν ότι είχε δεχθεί προτάσεις να παίξει σε μεγάλους ρόλους. Του είχαν δοθεί σενάρια, αλλά δεν ήταν σίγουρος ότι αυτά ανταποκρίνονταν πλήρως σε αυτό που ο ίδιος έκανε ως τότε. Ήθελε μια γνώμη. Η απάντησή μας ήταν συγκεκριμένη. Δεν ήταν δυνατόν να γίνουμε κριτές και να δώσουμε έγκριση στη μια ή την άλλη επιλογή που θα έκανε ανάμεσα σε προτάσεις και σενάρια. Ήμασταν βέβαιοι ότι εκείνος ήξερε καλά, μπορούσε να αποφασίσει παίρνοντας υπόψη και τη διάσταση των προσωπικών αναγκών, των οικογενειακών υποχρεώσεων. Αυτός ήταν ο Κώστας. Τρίτη στιγμή. Ο Κώστας 2 φορές είχε εκλεγεί βουλευτής με την πρώτη θέση που είχε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, το 2007 και το 2009. Εννοείται ότι μας ήταν καθαρό ότι οι υποχρεώσεις του στο Κοινοβούλιο δεν θα έπρεπε να είναι απαγορευτικές εμπόδιο στο βασικό μέτωπο της προσφοράς του, στο θέατρο. Η νέα όμως εκλογική αναμέτρηση στις συγκεκριμένες συνθήκες έβαζε μπροστά μας καινούργιες απαιτήσεις, επέβαλε και νέους καταμερισμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα. Έτσι, πριν καταλήξει η Κεντρική Επιτροπή, αποφασίσαμε να συζητήσουμε τις σκέψεις μας μαζί του, δηλαδή αυτή τη φορά να ήταν υποψήφιος, αλλά σε περιφέρεια, όπως ήταν η γενέτειρά του, ο νομός Ηλίας, που, εκτός των άλλων, και λόγω του εκλογικού νόμου, δεν θα έβγαζε βουλευτή. Ξεκίνησα τη συζήτηση μαζί του, με έναν κόμπο στο λαιμό. Φοβόμουν ότι υπήρχε πιθανότητα να σκεφτεί ότι η προσφορά του στο Κοινοβούλιο ίσως δεν ήταν ικανοποιητική, πράγμα βεβαίως που δεν ίσχυε. Ακόμα σκεπτόμουν ότι ο ίδιος θα ήταν αντιμέτωπος με ερωτήματα ή θα δέχονταν την ηρωνία ή και το υποκριτικό χάιδεμα εκείνων που τον είχαν πολεμήσει, λέγοντάς του ότι το κόμμα του τον πέταξε έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πριν προλάβω να ολοκληρώσω αυτά που είχα προετοιμάσει να του πω, με διέκοψε γελώντας: «Βρε συντρόφισσα, τι τα θέλεις όλα αυτά τα λόγια? Πες γρήγορα, τι να κάνω για να βοηθήσω? Τι πρακτική δουλειά χρειάζεται?».
Ξανά, διευκρίνησα. Ήθελα να του εξηγήσω πώς σκεφτήκαμε και γιατί δεν θα μπορούσε για μια ακόμη φορά να είναι βουλευτής. Γελώντας με όλη του την καρδιά, είπε ότι στον αγώνα δεν προσφέρουν μόνο οι βουλευτές. Γι' αυτόν δεν σημαίνει τίποτα το Α ή το Β αξίωμα, με την έννοια ότι δεν εξαρτούσε την προσφορά του από τον έναν ή τον άλλο τίτλο. Αυτός ήταν ο Κώστας. Κώστα, στη διαδρομή σου, με το μυαλό και την καρδιά, χωρίς ταλαντεύσεις και αφισημίες, είχες πηξίδα σου την κομμουνιστική ιδεολογία. Ανταποκρίθηκες επάξια στην ιστορική αναγκαιότητα της εποχής μας, στην πρώτη γραμμή, με το ΚΚΕ, πάντα παρόν σε όλους τους αγώνες του εργατικού, ταξικού και του αντιπολεμικού, αντιπεριαλιστικού κινήματος. Τα στερνά σου τίμησαν τα πρώτα. Όσοι και όσες είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε περισσότερο ή λιγότερο την οικογένειά σου, την αγαπημένη σου σύντροφο Τζένι Κόλια, με την οποία μοιραστήκατε χαρές και δυσκολίες της ζωής και της τέχνης σας, τα παιδιά σου, βλέπαμε ότι η άβρα σου, ο τρόπος ζωής τους επηρέασε. Σκεφτόμαστε ότι αυτό δεν έγινε ούτε με την επιβολή, ούτε με ένα κατάλογο. Τι πρέπει να κάνετε, τι δεν πρέπει να κάνετε. Το προσωπικό παράδειγμα, ο διάλογος, η συζήτηση ήταν ο δικός σου δρόμος. Τους καμάρωνες, έλαμπαν τα μάτια σου όταν αναφερόσουν σε αυτούς. Μόλις αναγκαίρθηκε ο θάνατος του Κώστα, οι οθόνες, ο τύπος, σχόλια στο διαδίκτυο γέμισαν από υλικό. Ένα μέρος του υλικού που αυτός δημιούργησε, με πιο χαρακτηριστικό το μεγάλο τσίρκο. Κώστα, ακόμη και εκείνοι που σειρωνεύτηκαν, ακόμα και μερικοί που σε πολέμησαν, υποχρεώθηκαν, αφού ρωτήθηκαν, να πούν καλές κουβέντες. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ανεξάρτητα απόψεων, σχεδόν όλοι, όλες, ένα πράγμα είπαν, το ίδιο. Ότι ο Κώστας Καζάκος έζησε, έδρασε, έπαιξε, σκηνοθέτησε σε αντιστοιχεία με την ιδεολογία και τις αξίες που υπερασπίζονταν. Η ενότητα δηλαδή των λόγων και των έργων σου είναι μεγάλος τίτλος τιμής που ο Κώστας Καζάκος τον κατέκτησε επάξια. Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειας. Της Τζένης, του Αλέξανδρου, της Ηλέκτρας, της Μάγιας, του Κωνσταντίνου, όλων των συγγενών και των καρδιακών φίλων. Μα θα έρθουν στιγμές που η θλίψη θα εναλλάσσεται με την ευχάριστη ανάμνηση της κοινής ζωής σας, με την ανάμνηση ακόμα και γεγονότων που σας έκαναν να γελάσετε με την καρδιά σας. Θα σας παρηγορεί ότι το έργο που άφησε θα καρπίσει σίγουρα. Ότι μαζί με εσάς, χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θα τον θυμόμαστε. Θα αναπολούμε τις στιγμές που ζήσαμε μαζί του, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στα ντοκιμαντέρ, με τη βροντόδη φωνή του, στον κοινό μας αγώνα. Κώστα Καζάκο, αγαπημένε μας σύντροφε, αντίο. Θα συνεχίσουμε όμως, κουβαλώντας στο σώμα μας τη δική σου ανάμνηση και τη δική σου ανάμνηση. Και ό,τι κερδίσαμε και απολαύσαμε από την προσφορά σου. Ευχαριστώ.